για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω στην επέτειο των 80 χρόνων της μάχης του Πιλκής, της μεγαλύτερης μάχης που έγινε στην κατοχή. Για την πολιτική σημασία της μάχης θα σας μιλήσει ο επόμενος ομιλητής. Εγώ θα αναφερθώ στα γεγονότα της μάχης, σε αυτά που προηγήθηκαν και σε αυτά που ακολούθησαν. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 8 Απρίλη του 1941, μια τεθωρακισμένη γερμανική μεραρχία παρακάμπτει τα οχυρωματικά έργα της Δοϊράνης και εισβάλλει στο έδαφος μας. Στον Ακρίτα, πολίτες και στρατιώτες δίνουν την πρώτη μάχη. 5 στρατιώτες και ένας πολίτης νεκροί θάβονται ανώνυμα στο κημητήριο του χωριού. Θα χρειαστεί να περάσουν 50 χρόνια για να στηθεί ένα μνημείο. Στη Σωτηρούδα, ο Βασίλης Κολοβός και ένας Έλληνας στρατιώτης πέφτουν νεκροί κάτω από τα γερμανικά πυρά. Προηγουμένως έχουν σκοτώσει 4 Γερμανούς. Στα Αμάρατα, ο υπήλαρχος Χονδροκούκης, γνωστός αργότερα από την υπόθεση Ασπίδα, προβάλλει στεναρή άμυνα. 13 στρατιώτες, Έλληνες, είναι ο απολογισμός των νεκρών, θάβονται στο σημείο που έπεσαν, ενώ άγνωστες είναι οι γερμανικές απώλειες. Στις 9 Απριλίου, οι Γερμανοί μπαίνουν στο Πιλκής. Μηχανοκίνητες φάλαγγες από οχήματα και τα θωρακισμένα περνούν με δαιμονιώδη θόρυβο από την 21η Ιουνίου. Δικινητήρια Messerschmitt με ζωγραφισμένους μαύρους σταυρούς στα φτερά τους πετούν χαμηλά πάνω από το λόφο του Αγίου Γεωργίου. Και οι φαλαγκάρχες της ΕΟΝ παριστάνουν τους τροχονόμους για να κατευθυνθεί αυτό το σιδερένιο ποτάμι προς τη Θεσσαλονίκη. Το γερμανικό πεζικό στρατοπέδευσε στους στρατώνες του Ιππικού και στους παλιούς τουρκικούς στρατώνες που βρισκόταν στην πλατεία Ειρήνης, στα 3 δημοτικά, στο γυμνάσιο, στις καπναποθήκες. Με συνοπτικές διαδικασίες επιτάχθηκαν σπίτια και δωμάτια. Στο Επισκοπείο, δίπλα στη Μητρόπολη, στήθηκε η Κομματατούρ. Οι Γερμανοί πλημμύρισαν την πόλη και επέβαλαν έναν τρόπο ζωής σαν να βρίσκονταν στον τόπο τους. Οι τρόμοι άρχισαν να αντιχούν από τις βότες τους, τις απέσιες φωνές τους, την τρομακτική παρουσία τους. Το Κιλκής μέσα σε μία μέρα άλλαξε όψη, άλλαξε χρώμα, άλλαξε ζωή, έγινε μια άλλη, άγνωστη πόλη. Κάθε τρεις και λίγο οι Γερμανοί κάνανε μπλόκα στα καφενεία και επιτάσανε τους θαμώνες για αναγκαστική εργασία. Κάθε τρεις και λίγο μάζευαν τους κατοίκους στο ζωπάζαρο για να επιτάξουν τα ζώα τους. Εδώ βλέπετε κυλκισιώτες που έχουν επιταχθεί στο λατομείο του Αγιώργη. Κάποιοι δεν έχουν προλάβει ούτε καν να βγάλουν το κοστούμι τους. Και μετά έρθει η πείνα. Τα τρόφιμα εξανεμίστηκαν. Η νομαρχία έδινε κουπόνια για 40 δράμια ψωμί το άτομο και τι ψωμί, μπομπότα, το έτρωγαν και έφτυναν άχυρο. Ξεροστάλιαζε ο κόσμος έξω από τους φούρνους, οι στενιμαχίτες μαγείρευαν χελώνες και τα μπακάλικα πουλούσαν γιουσπέ σε πλάκες που ήταν τροφή για τα γουρούνια. Και μέσα σε όλα αυτά, οι Γερμανοί στο Πιλκής στήσανε και μια έκθεση, ο Σοβιετικός Παράδεισος, για να δουν οι εδώ πώς περνούσαν εκεί, στη Σοβιετική Ρωσία, μέσα στην πείνα και χωρίς ελευθερίες. Και φυσικά οικονομική καταστροφή.
Τα καπνά κατασχέθηκαν στις καπναποθήκες. Στην εισοδεία των σιτηρών επιβλήθηκε παρακράτημα. Βενζίνη ούτε για δείγμα. Τα αυτοκίνητα μετατράπηκαν σε γκαζοζέν. Το εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού σταμάτησε να λειτουργεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων και άρχισε να δουλεύει γκαζόλαμπα. Και φυσικά ο πληθωρισμός, ο οποίος εξανέμιζε το εισόδημα, και έτσι φτάσαμε από το χαρτονόμισμα των 500.000 το Μάρτιο του 1944 σε αυτό των 100 δισεκατομμυρίων το Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς. Φωτογραφίες από αυτή τη μαύρη, την κατάμαυρη εποχή δεν έχουμε πολλές. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξε ένας Γερμανός στρατιώτης στη Μητροπόλεω το 1943. Στο βάθος βλέπετε τον Ντάνεφ, το δεύτερο δημοτικό, που μετά από 4 χρόνια είχε μετατραπεί σε φυλακή πολιτικών κρατουμένων. Τον Ιούνιο του 1944, στα υψώματα ανάμεσα στη Γάρβα Γάβρα και στα Αμάραντα, από το μακεδονικό γραφείο του ΚΚΕ, συγκαλείται σύσκεψη όλων των κομμουνιστών του νομού Κλικής. Εκεί αποφασίζεται η περισυλλογή και η απόκρυψη των όπλων που είχε εγκαταλείψει ο ελληνικός στρατός, η διενέργεια συλλαλητηρίων και κινητοποιήσεων ενάντια στην αρπαγή των αγροτικών προϊόντων από τους Γερμανούς, η δημιουργία αντιστασιακών οργανώσεων και η διενέργεια σαμποτάζ εναντίον του κατακτητή. Η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην περιοχή μας ήταν ο Αθανάσιος Διάκος, με επικεφαλής τον Χριστόδουλο Μόσχο, τον καπετάν Πέτρο, από την Καλάνδρα της Χαλκιδικής. Ο Μόσχος ήταν δάσκαλος στη Μαυροπλαγιά και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο είχε υπηρετήσει ως έφεδρος αθυπολοχαγός. Στην αντίσταση εναντίον των Γερμανών, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν τα κόκκινα χωριά, όπως το Μεταλλικό, που εδώ βλέπουμε τους κατοίκους τους να γιορτάζουν την εργατική πρωτομαγιά το 1943. Στην αντιστασιακή δράση των Κλικισιωτών, οι Γερμανοί απαντούν με εκτελέσεις, με αφανισμούς και εμπρισμούς χωριών, με συλλήψεις ομήρων, με φυλακίσεις. Θα χρειαζόταν ώρες για να απαριθμίσουμε τις θηριωδίες και τα εγκλήματά τους. Στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής θα εκτελεστούν 4 Κλικισιώτες κομμουνιστές. 2 από αυτούς, ο Μύρονας Παπαδόπουλος από το Μεσιανό και ο Κοσμάς Σερδερίδης από το Γερακαριό, ήταν ανάμεσα στους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει τα ονόματά τους. Γνωρίζουμε το κάθε φανταχτερό τίποτα, αλλά δεν γνωρίζουμε τους ήρωες που γέννησε ο τόπος μας. Το Γενάρη του 1944, το ΕΑΜ είναι κυρίαρχη οργάνωση στο Κλικής. Η ΠΑΟ έχει διαλυθεί, όπως αναφέρει η διαταγή διάλυσής της στις 25 Ιανουαρίου που υπογράφει η ίδια. Ο ΕΑΜικός τύπος καλεί το λαό να εντείνει την προσπάθειά του για μια λαοκρατούμενη Ελλάδα. Το Μάρτιο του 1944, στους Κορισκάτες της Ευρυτανίας, η Πανελλήνια Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, η κυβέρνηση του Βουνού, γραμματέας στο Υπουργείο Γεωργίας, ένας δικός μας άνθρωπος, ο Κώστας Γαβριλίδης, κάτω δεξιά στη φωτογραφία. Το Φλεβάρι του 1944, μετά από τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στα Κρούσια, το Σύνταγμά μας, το 13ο, καταφέρνει να διαφύγει και καταφεύγει
στο Πάικο, όπου πολεμά μαζί με το άλλο δικό μας σύνταγμα, το 30. Μέχρι την επιστροφή του 13ου συντάγματος στο Κλικής, που συνέβη στα μέσα του Ιουνίου, ένοπλες ομάδες του Κώστα Παπαδόπουλου προβαίνουν σε ένα όργιο αίματος στα Αιαμικά χωριά. Αυτοί αποκαλούνται με τον βαρύτυπο τίτλο «Εθνικός Ελληνικός Στρατός», ΕΕΣ από τα αρχικά, αλλά ο λαός που τους γνωρίζει τους αποκαλεί ΕΣΕΣ. Ποιοι ήταν όμως αυτοί που ντύθηκαν με τη γερμανική στολή και τους εξυπνούσε ο Γερμανός ανταποκριτής στο Ελεύθερο Βήμα? Τι τους ένωνε με τους χιτλερικούς? Αυτό που τους ένωνε με τους Ναζί ήταν ο αντικομουνισμός, έκδηλος στην προπαγάνδα του αστικού τύπου, που από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των κατακτητών. Για να δικαιολογήσουν την προδοσία οι ελληνόφωνοι αυτοί, γιατί οι Έλληνες δύσκολα τους λες, διατείνονταν ότι πολεμούσαν τους κομμουνιστές, τους αιαμοβούλγαρους όπως τους αποκαλούσαν, γιατί ήθελαν να παραδώσουν τη Μακεδονία στους Βουλγάρους. Αλλά αν το ΚΚΕ πράγματι ήθελε να ξεπουλήσει τη Μακεδονία, τότε γιατί στα πρωτοσέλιδα του ριζοσπάστη υπήρχαν οι τίτλοι «Κάτω τα χέρια από την ελληνική Μακεδονία»? Γιατί το πολιτικό γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος στις 10 του Ιούνιου του 1943 καλούσε σε πανεθνικό αγώνα για την καταστροφή των Βούλγαρων κατακτητών? Γιατί το ΚΚΕ οργάνωνε συλλαλητήρια για την υπεράσπιση της ελληνικής Μακεδονίας, όπως αυτό της 23 Ιούλη του 1943 που πνίγηκε στο αίμα? Αυτοί οι εθνοπροδότες, τους οποίους οι ακρεφνείς δεξιοί και οι επιφανείς εκπρόσωποι της εθνικοφροσύνης στον τόπο μας τιμούν κάθε χρόνο, δεν έκρυψαν ποτέ την αφοσίωσή τους στους χιτλερικούς. Στις 22 Ιουλίου του 1944, οι αρχηγοί του ΕΕΣ έστειλαν συγχαρητήριο τηλεγράφημα στο Χίτλερ για τη διάσωσή του και μάλιστα έγραφαν χαρακτηριστικά ότι ευχαριστούσαν τον φιλέσπλαχνο Θεό γιατί έσωσε τον μέγα φύρερ της Γερμανίας και ολοκλήρου της Ευρώπης από τους όνειχας κακών και πονηρών δαιμονίων. Εδώ τους βλέπουμε ντυμένους με γερμανικές στολές στη Βιέννη, από την οποία αυτοί οι Έλληνες προασπιστές της ελευθερίας, όπως έγραφε η Ακρόπολης, γύρισαν ενθουσιασμένοι. Αργότερα ισχυρίστηκαν ότι απλώς και μόνο εξοπλίστηκαν από τους Γερμανούς, ότι δεν συμμετείχαν ποτέ σε κοινές επιχειρήσεις μαζί με τους κατακτητές. Τα ίδια τα έγγραφά τους όμως τους διαψεύδουν. Αυτή η διαταγή που υπογράφεται από τον Κώστα Παπαδόπουλο βρέθηκε στο χαρτοφύλακά του, που έπεσε στα χέρια του Ελλάς όταν τον κυνηγούσε μετά τη μάχη και ευθυδιασμένος εγκατέλειψε τα πάντα στο λιθωτό. Όταν αποχωρούν από το Κλικής οι Γερμανοί, αναλαμβάνουν τα φιντάνια της εθνικοφροσύνης. Ο Παντελής Καζαμίας, απότακτος ταγματάρχης μετά το αποτυχημένο βενιζελικό κίνημα του 35, ο Γιώργος Γιοργαντάς, ο πλαρχηγός ενόπλου τμήματος Σαρακατσάνου, ο Παπαχαρίτων, φανατικός παοτζής, ζωσμένος στα κουμπούρια την κατοχή, ο Λάζαρος Αβραμίδης, ο Λαζίκ, τουρκόφωνος από το Σπουργίτη, ο Σάβας Κελίδης από το Δροσάτο. Αυτός ο τελευταίος, εκτός
από επικίνδυνος, ήταν και γραφικός. Θαύμαζε τους Γερμανούς και ήθελε να μάθει γερμανικά. Έμαθε 4-5 λέξεις. Νίξ, γιά, γουτ, γιαβόλ. Οπότε, όταν πήγαινε στα χωριά, οι ηλικιωμένες γυναίκες για να τον καλοπιάσουν, τον τάζαν, ήταν και καλοφαγάς. Σάβα, θες αυγά. Νίξ, Σάβας, σάιζ αυγά. Θέλεις βούτυρο με μέλι. Γιά, γιά, γουτ. Αν κιλοβάτ μέλ, νίξ περικυκλώση χωρίων. Και κάτω είναι το φρουραρχείο του ΕΕΣ στη Λέκα. Είναι το μεσαίο, μην το μπερδέψετε με το δικό μου, το κόκκινο εδώ στην άκρη. Στο μεσαίο ήταν. Τέλειο Οκτώβριο οι Γερμανοί αρχίζουν την υποχώρησή τους. Στις 26-27 αυτού του μήνα, δύο λόχοι του 13ου Συντάγματος, υπό τον Στάθη Ορφανίδη, τον Καραφωτιά και τον Αντώνη Γεωργιάδη, δίνουν πολύωρη λισαλέα μάχη στα υψώματα της Άντας, όπου σκοτώνονται 16 Ελασίτες. Στις 30, οι τελευταίοι Γερμανοί αποχωρούν, ο Ελλάς τους χτυπάει αλίπητα παντού, στο Πολύκαστρο, στα υψώματα Δοϊράνης και Ευζώνων, ακόμα και μέσα στο Γιουγκοσλαβικό έδαφος, φτάνοντας μέχρι τη Γευγελή. Στις 31 Οκτωβρίου, η αφρόκρεμα του δοσυλλογισμού βρίσκεται στο Κλικής. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος Κιτσάμπα Ζακ από τον Κούκο της Κατερίνης, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος Μιχάλαγας από την Κοζάνη, ο Κώστας Παπαδόπουλος από τη Ροδόνα, ο Αντώνης Δράκουλας, καλά το είπα, ο Δράκουλας, ο Δράκος της Θεσσαλονίκης. Αυτός καφιότανε ότι το πρωί έπινε ούζο και το βράδυ αίμα. Ακόμα και τα χειρότερα καθάρματα των πουλικών με το Στέργιο Σκαπέρδα. Ήρθανε και πολλοί άλλοι εδώ. Ο Γκαρίπης, ο Κεπελέκ, ο Τσετέ Παπάς, ο Κομνηνός, ένας συρφετός από 7.300 άτομα σύν τους 1.500 του Παπαδόπουλου. Και όλοι περίμεναν τους Άγγλους να έρθουν για να τους σώσουν. Μάλιστα, άλλαξαν και τα σήματα στα πηλίκια τους, προσέθεσαν το γράμμα Δέλτα και έτσι από ΕΕΣ γίνανε ΕΔΕΣ. Μια αντιπροσωπεία 4 πηλικισιωτών πήγε στο Αναβρητό, όπου είχε κατέβει το αρχηγείο του Ελλάς, για να διαπραγματευτεί να μην χτυπήσουν την πόλη. Τους είπανε ότι αυτοί όλοι εκεί πέρα μέσα ήταν ΕΔΕΣΥΤΕΣ, άρα σύμμαχοι. Ο Ελλάς αρνήθηκε κατηγορηματικά, απέτησε την παράδοσή τους ανεφόρων με εγγύηση τη ζωή τους. Κώστας Παπαδόπουλος βέβαια είχε φύγει νωρίτερα. Ο Κιτσάμπα Ζακ, ο οποίος ηγούνταν όλων αυτών, είχε μείνει, γιατί του είχε πει ο Χρυσοχώου, τον είχε διώξει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά του είπε να μην απομακρυνθείς πολύ. Ο Κιτσάμπα Ζακ αρνήθηκε και έτσι η ώρα της τελικής αναμέτρησης της μητέρας των μαχών είχε φτάσει. Την ημέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, πριν καλά-καλά τελειώσει η παρέλαση, οι δυνάμεις του Ελλάς, ανάμεσά τους και το δικό μας σύνταγμα, το 13ο, που συμμετείχε με όλα του τα τάγματα, αναχωρούν κρυφά για το Κλικής. Η ομάδα μεραρχιών Μακεδονίας διέθεσε για τη μάχη 7 συντάγματα από 3 μεραρχίες, τη σύνθεση των οποίων βλέπετε στη διαφάνεια. Επικεφαλής της επιχείρησης τέθηκε ο Σαράντης Πρωτόπαπας Κικίτσας, καπετάνιος της 10ης μεραρχίας, στην πάνω αριστερά φωτογραφία, κάτω αριστερά το επιτελείο της 10ης μεραρχίας και πάνω δεξιά στελέχη του άλλου δικού μας συντάγματος, του 30ου, που ντρούσε στο Πάικο Καϊμαξαλάν. Κάτω δεξιά, το 16ο σύνταγμα του Βερμίου. Δεύτερος από δεξιά, ο Ανέστης Κοντοζής, ο καπετάνα Κρήτας, είχε καταγωγή από τον Κλικής, εδώ, από την πόλη μας. Και εδώ το σύνταγμά μας, το 13ο,
το καμάρι της Προύσας που έλεγε το τραγούδι, με καπετάνιο τον Περικλή Σταματόπουλο, τον Καραγιώργη. Το 13ο είχε 3 τάγματα, βλέπουμε κάτω τον καπετάνιο του 2ου τάγματος, τον Νίκο Νικητίδη, τον αεροπόρο. Στο 1ο ήταν καπετάνιος ο Γαρέφης. Στις 2 Νοεμβρίου το 30ο Σύνταγμα περνάει με το σάλι τον αξιό. Η αλήθεια είναι ότι η διάβαση ήταν δύσκολη, γιατί ο ποταμός είχε πλημμυρίσει εκείνη την ημέρα. Και στις 3 το μεσημέρι βρίσκεται στη Νέα Δήμητρα, τα μεσάνυχτα στο Μεταλλικό. Το 13ο, την παραμονή της μάχης, βρισκόταν στο διπόταμο Αργυρούπολη και την κάτω ποταμιά και οι άντρες του είχαν πάρει διαταγή να κοιμηθούν ωρίς από τις 8.30 ώρα για να είναι ξεκούραστοι στη μάχη. Ταυτόχρονα, εφεδρολασίτες από την πόλη του Κλικής περιπολούσαν στους δρόμους που οδηγούσαν στην πόλη μήπως και γίνει κάποιος αντιπερισπασμός. Και εδώ είναι η διάταξη της μάχης. Των δικών μας και των αντίπαλων δυνάμεων. Στο ανατολικό τμήμα της πόλης βρίσκεται το 13ο Σύνταγμα με μία εφεδρεία. Δυτικά και βόρειο-δυτικά το 30ο Σύνταγμα και νότιο-δυτικά το 16ο που στοχεύει στο νοσοκομείο. Στις 5.30 το πρωί ξεκινάει η επίθεση του ΕΛΑΣ αφού δίνεται σύνθημα με εκτόξευση πράσινης φωτοβολίδας από ένα ύψωμα βορειοδυτικά του Μεταλλικού. Πρώτες φτάνουν στα πολυβολία του Αγιώργη οι ανταρτοεπονίτησες του 30ου Συντάγματος με επικεφαλής την αρχιπολογαγό της σχολής του ΕΛΑΣ, Ταμία Χρυσούλα. Ο Μητσόπουλος έγραφε χαρακτηριστικά. Οι ταγματασφαλίτες που ήταν γενναίοι όταν βρισκόταν απέναντι σε άμαχους, έντρομοι τώρα σήκωναν τα χέρια μπροστά σε 20χρονα κοριτσόπουλα. Στο λόφο του Αγιώργη βρίσκονταν οχυρωμένοι 3 λόχοι συν 3 λόχοι εφεδρεία, 240 συνολικά άτομα με βαρύ οπλισμό υπό τον ταγματάρχη Αναστάσιο Καλογιάννη Κομνηνό. Ο λόφος χτυπήθηκε από όλμους που έριχνε ο λόχος μηχανημάτων του δικού μας, του 13ου, και βολές πυροβολικού, οι οποίες ελαφρύ πυροβολικό που συνόδευε τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, και μέσα σε αυτό τον καταιγισμό πυρών, μέσα σε αυτή την κόλαση, έμειναν μόνο 60 ζωντανοί, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους μαζί με τις εφεδρίες και οχυρώθηκαν στις κατοικίες στις οποίες προηγουμένως στρατονίζονταν. Στην ανατολική πλευρά της πόλης δόθηκαν μάχες σώμα με σώμα και σπίτι με το σπίτι. Αυτοί οι οποίοι ήταν οχυρωμένοι στο πρώτο δημοτικό και στα σφαγεία, κάποια στιγμή επιχείρησαν έξοδο να διασπάσουν τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, κατευθυνόμενοι στο ρέμα της Αχταρίνας, αλλά εκεί η εφεδρεία τους πρόλαβε και τους αποδεκάτησε. Προσπάθεια να διαφύγουν έκαναν γύρω στις 11 η ώρα και άλλες 2 ομάδες, μία ομάδα 800 ανδρών από το νοσοκομείο υπό τον Μπαντουβάκη και μία 400 υπό τον Γιοργαντά, οι οποίοι προσπάθησαν μέσα από τα ρέματα που ήταν νότια της πόλης να ξεφύγουν και να κατευθυνθούν στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι γύρισαν πίσω. Εκεί τραυματίστηκε ο Κισά Μπαζάκ, ο οποίος και αυτοκτόνησε για να μην πέσει στα χέρια του ΕΛΑΣ. Στη ζώνη του βρέθηκε ένα κεμέρι γεμάτο λίρες. Αλλά τα αργύρια της προδοσίας δεν μπόρεσαν να το σώσουν. Τελευταία πράξη της μάχης στο νοσοκομείο. Είχαν απομείνει 400, είχαν στήσει πολυβόλα πάνω στις ταράτσες, είχαν παγιδεύσει τη σιδερένια πόρτα του νοσοκομείου με χειροβομβίδες
Και κάποια στιγμή σήκωσαν λευκά σεντόνια για να παραδοθούν. Μια την Ηρία, υπό τον ταγματάρχη Αριστοτέλη Χωτούρα, τον Αριανό, πήγε για την παράδοση. Όμως, αυτοί βγήκαν με μπαμπεσιά, τους χτύπησαν και σκοτώθηκαν σχεδόν όλοι. Ήταν αουσέοι. Ο Ελλάς αφηνίασε. Αφηνίασε από αυτή την ενέργεια. Επιτέθηκε με μένος. Εγκατέλειψαν κάποιοι το νοσοκομείο και πήγαν και οχυρώθηκαν στα νεκροταφεία και πυροβολούσαν πίσω από τους πέτρινους τοίχους τους. Τότε ήρθε η ταξιαρχία επικού του Μπουκουβάλα και τους αποτελείωσαν με τα σπαθιά. Στις 4.30 η ώρα η μάχη είχε τελειώσει με νικητή τον Ελλάς. Οι δρόμοι του Κιλκής ήταν γεμάτοι πτώματα και οι τραυματίες και από τις δυο μεριές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακόμα και ο αιμοσταγής Δάγκουλας, βαριά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο κεντρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Πρωτόπαπα, οι νεκροί του Ελλάς ήταν 128. Ανάμεσά τους και ένας συμπολίτης μας, ο Κώστας Τσιτσίμης, 20 χρονών, αθυπολοχαγός της Σχολής Μηχανικού του Ελλάς, που σκοτώθηκε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι του. Να σας πω για τους νεκρούς ότι τα πτώματά τους μαζεύτηκαν μπροστά από την παλιά εκκλησία των 15 μαρτύρων, όπου και εκφώνησε τον επικίδιο ο Περικλής Πεταλωτής, ο μετέπειτα δήμαρχος Κιλκής επί αιμοκρατίας. Άγνωστος παραμένει ο τόπος ταφής τους. Εδώ έχουμε μια έκθεση του 30ου Συντάγματος που αναφέρει ότι σκοτώθηκαν 1.000 ταγματασφαλίτες και άλλοι 1.000 συνελήφθησαν. Αντίθετα, τα δημοσιεύματα στη μάχη στο Ριζοσπάστη και στον Απελευθερωτή αντιγράφουν την διαταγή της 11ης Ιεραρχίας του Λασάνη, που μιλάει για 500 ταγματαλίτες νεκρούς και 2.500 εχμαλώτους. Κάτω αριστερά είναι μια διαταγή του Δημοκρατικού Στρατού για την τρίτη επέτειο της μάχης, η οποία δίνει διαφορετικούς αριθμούς, 2.500 νεκρούς. Συνεπώς, ο αριθμός των νεκρών τους είναι ασαφής και ανεξακρίβωτος. Οι ταγματασφαλίτες, αλλά ακόμα και άτομα τα οποία δεν είχαν κάνει εγκλήματα στην κατοχή, μεταφέρθηκαν στις καπναποθήκες, στο Μήλο του Καντίδη, στον κινηματογράφο του Σταμπουλή, για να δικαστούν από το δικαστικό της 11ης Ιεραρχίας σε λαϊκό δικαστήριο που έγινε στην καπναποθήκη της Αυστροελληνικής. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου όμως, πολιτοφύλακες έπαιρναν ομάδες από αυτούς και τους εκτελούσαν σε περιοχές γύρω από το Κιλκής. Αυτή η συμπεριφορά είναι εύκολο να εξηγηθεί. Υπήρχε ένα άσβεστο μίσος του λαού απέναντι στους συνεργάτες των Γερμανών. Είχανε κάνει αυτοί τα πιο στιγερά εγκλήματα. Είχανε κάνει δολοφονίες, βασανισμούς, κακοποιήσεις, διαπομπεύσεις, κλοπές, καταστροφές περιουσιών και τα πάντα. Και σε πολλές περιπτώσεις το πλήθος τους λιτσάρισε. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν του Αγάπιου. Το τάγκ του Παπαδόπουλου, όπως το λέγανε, γιατί κυκλοφορούσε οπλισμένος σαν αστακός. Αυτός είχε βασανίσει μεταξύ των άλλων και είχε σκοτώσει και δύο αδέρφια από την Κιολαλία, τους αδερφούς Μωυσίδη, στελέχη του ΕΑΜ. Όταν τον συνέλαβαν και τον έφεραν στο αστυνομικό τμήμα της Καπέτα, το πλήθος έσπασε την πολιτοφυλακή, μπήκε μέσα και τον λιτσάρισε. Η μεγάλη νίκη στο Κιλκής επιχειρήθηκε να αμαυρωθεί από την πτωματολογία, την οποία προέβαλαν οι εφημερίδες της δεξιάς. Ο αριθμός των θυμάτων στις σύλλες των εφημερίδων αύξανε μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. 5.000 άτομα το Γενάρη του 45, 6.400 μετά από ένα μήνα, 7.800 μετά από ένα χρόνο.
Δεν θα επικαλεστώ τις δικές μας πηγές. Θα επικαλεστώ τις δικές τους. Το 1947 το Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να συντάξει μία έκθεση με τον αριθμό των θυμάτων, των φωνευθέντων και εκτελεσθέντων υπό των κομμουνιστών για το διάστημα από 9 Σεπτέμβρη του 1944 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 1947. Η έκθεση αυτή θα χρησιμοποιούνταν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όπου συζητούνταν το ελληνικό ζήτημα. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι σε αυτή την έκθεση, στην οποία αναφερόταν τα θύματα όχι σε ένα μήνα, αλλά σε 3 χρόνια, όχι σε μια πόλη, αλλά σε ολόκληρο τον νομό, θα υπερεύαινε κατά πολύ τους 7.800. Ο αριθμός τους, όπως βλέπετε κάτω δεξιά, ήταν 1.595 και μάλιστα ήταν και φουσκωμένος. Αλλά ας πάμε στο γιορτασμό της νίκης. Στις 7 του Νοέμβρη, μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία του Δημοτικού Πάρκου, απευθύνει χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακήμ, ο οποίος αναφωνεί: «Είμαι 52 χρονών και αισθάνομαι επονίτης». Και η μεγάλη μέρα είναι 26 Νοεμβρίου, όταν το Σύνταγμά μας, το 13ο, επιστρέφει στην πόλη του Κιλκής μετά το κυνήγι των ταγματαλιτών στα βόρεια χωριά του Κιλκής. Υποδοχή απερίγραπτη, οι κοπέλες ρένουν τους εύφυπους αντάρτες με λουλούδια, ο λαός τραγουδάει και η τελετή γίνεται στο στρατόπεδο Καμπάνι, όπου είναι πλέον η έδρα του Συντάγματος. Η περίοδος της αιμοκρατίας ήταν σύντομη και ο λαός ανάσανε ελεύθερος μόνο για λίγους μήνες. Αριστερά βλέπουμε λασίτες με τη θεατρική ομάδα της ΕΠΟΝ, δεξιά το καπετάν Γαρέφη, ο οποίος είχε πολεμήσει σε 157 μάχες εναντίον των Γερμανών. Μετά τα Δεκεμβριανά, η συμφωνία της Βάρκηζας, εδώ βλέπετε το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής του οπλισμού του 13ου Συντάγματος που υπογράφεται στις 2 Μαρτίου του 1945. Τα όπλα του Ελλάς κατέληξαν στους ταγματασφαλίτες που τώρα πλέον είχαν καταταγή στην Εθνοφυλακή για να γλιτώσουν την τιμωρία από τα δικαστήρια των δοσιλόγων. «Η εθνική νέμεσις θα είναι αδυσόπιτος», έλεγε με στόφο ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Γεώργιος Παπανδρέου, υποσχόμενος ότι οι δοσίλογοι θα τιμωρηθούν αυστηρά. Οι δοσίλογοι όμως, παρά τα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούσαν εναντίον τους, κυκλοφορούσαν ελεύθεροι ως αγνώστου διανομής μπροστά στα μάτια της αστυνομίας. Φαίνεται ότι όπως και η δικαιοσύνη, έτσι και η αστυνομία ήταν τυφλή. Αντί να συλληφθούν οι συνεργάτες των Γερμανών, συλλαμβάνονταν οι πατριώτες και στέλνονταν στα ξερονούσια. Οι κομμουνιστές ξαναπήραν τον δρόμο της εξορίας. Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Τα κατώτερα στελέχη του επιζώντος ταγματαλιτισμού, οι οπλαρχηγοί και τα παλικάρια, μοιράστηκαν ανάλογα τα οφήκια της νέας κατάστασης. Διορίστηκαν όλοι πρόεδροι κοινοτήτων, πρόεδροι συνεταιρισμών, ρεμουλαδόροι στις επιτροπές διανομών της ΟΥΡΑ. «Εσύ, βασιλόφρονη μέτερος, πάρε το καινούριο σακάκι. Εσύ, δημοκράτης αναρχικός, πάρε ένα ποντικοφαγωμένο σακί». Με τη στρατιωτική και την πολιτική υποστήριξη των Εγγλέζων, αρχίζει η περίοδος της λευκής τρομοκρατίας. «Η Ελλάδα ξαναζεί τις μέρες της κατοχής», έγραφε ο αριστερός τύπος. Δεξιά βλέπετε ένα κατάλογο όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι βιαιότητες, όλα τα εγκλήματα του κράτους και του παρακράτους στα χωριά του νομού Κιλκής. Όποιος το διαβάσει δεν θα έχει καμιά αφιβολία ποιος ευθύνεται για τον εμφύλιο. Αυτό θέλω να το προσέξετε.
Το Φλεβάρι του 1946, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, γίνεται στο εκλογικό κάτι συνταρακτικό. Όλα τα κόμματα, λαϊκοί, φιλελεύθεροι, τα ιαμνικά, υπογράφουν ένα κοινό σύμφωνο για τη συμφιλίωση. Πρόβλεπε μάλιστα το σύμφωνο ότι θα γινόταν μεγάλη συγκέντρωση στο Κλικής, όπου θα απίφθηναν λόγο εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Την προκήρυξη για τη συγκέντρωση τη βλέπετε στα αριστερά. Το γεγονός είχε τεράστια απήχηση. Χωριά ολόκληρα της περιφέρειας, σύγκινε ξύ και τέκνης, με νταούλια και ζουρνάδες, κατέβηκαν στο Κλικής για να γιορτάσουν τη συμφιλίωση. Άνθρωποι που δεν μιλούσαν για χρόνια, εκείνο το βράδυ, την παραμονή, γλέντισαν μαζί, περιμένοντας τη συμφιλίωση. 25.000 κόσμος μαζεύτηκε στο Κλικής. Αλλά την τελευταία στιγμή, τι έγινε την τελευταία στιγμή? Οι επιτελείς του Λαϊκού Κόμματος στη Θεσσαλονίκη, μόλις έμαθαν τα κακά μαντάτα, μετακάλεσαν εσπευσμένα τους εκπροσώπους τους του Κλικής, τους τράβηξαν τα αυτιά, τους καθαίρεσαν και είπαν στον κόσμο, ο οποίος περίμενε εν αγωνίως την έναξη του γιορτασμού, ότι δεν πρόκειται να λάβουν μέρος εις θορυβώδεις αιαμοκομμουνιστικάς συγκεντρώσεις. Οι λαϊκοί, τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς έκαναν πίσω, οι φιλελεύθεροι μούδιασαν κι αυτοί και η συμφωνία σκίστηκε σαν άγραφο χαρτί. Ο μοναρχοφασισμός ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει τον εμφύλιο. Και μαζί με τον εμφύλιο και τα έκτακτα μέτρα και οι εκτελέσεις. Αλλά αυτή τη φορά και για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους εκτελούνται γυναίκες. Και μετά τις γυναίκες σειρά έχουν τα γυναικόπαδα. Σφαγές στην Ξηρόβρυση και στην Κοκκινιά που γίνονται το νέο δίστομο, τα νέα Καλάβρητα. Και ποιοι ήταν οι φωνιάδες που έπνιξαν στο αίμα αυτά τα χωριά, που ξεκύλιασαν έγκυες γυναίκες, που έκαψαν ζωντανούς ανθρώπους, δύο από τους οπλαρχηγούς που σώθηκαν από τη μάχη του Κλικής. Τους ξέρετε. Από τα μέσα του 1946, χιλιάδες κάτοικοι των χωριών του Κλικής φορτώνουν σε ένα μπόγο όλη την περιουσία τους και φεύγουν στις πόλεις. Είναι λεγόμενοι ανταπτόπληκτοι. Στην ουσία όμως, τους έχει εκτοπίσει ο κυβερνητικός στρατός για να μην μπορούν οι αντάρτες να ανεφοδιάζονται, για να μην μπορούν να κάνουν στρατολογίες, για να ξεκόψουν από τους χωρικούς που τους στήριζαν. Το 1948, ο Δημοκρατικός Στρατός μάχεται πεισματικά πάνω στα βουνά μας, από τις λίγες φωτογραφίες του Δημοκρατικού Στρατού στην περιοχή μας. Τον Ιούλιο του 1948, η Ταξιαρχία Θράκης περνάει τον Αξιό, δίνει μάχες στο Πάικο και κατευθύνεται στο Γράμμο. Αλλά πώς μπορείς να κερδίσεις τον κυβερνητικό στρατό όταν η αναλογία είναι 1:8. Μια μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού χτυπημένη από σφαίρα αεροπλάνου στα Κρούσια. Σε λίγο θα ξεψυχήσει. Αγόρια και κορίτσια μέχρι την ηλικία των 18 χρονών ήταν οι νεκροί του Δημοκρατικού Στρατού. Αγόρια και κορίτσια που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν, που δεν πρόλαβαν να ερωτευτούν, που δεν πρόλαβαν να κάνουν οικογένεια, που δεν πρόλαβαν να ζήσουν. Γιατί το νόημα, το νήμα της ζωής τους κόπηκε πρόωρα. Γιατί έπρεπε κάποιοι να πλουτίσουν? Ας μην το ξεχνάμε. Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για το κέρδος και όλοι οι πόλεμοι έχουν ταξικό πρόσημο. Θα σας δείξω τώρα κάτι αποτρόπαιο. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα πολύ αν θα έπρεπε να το δείξω. Γιατί αυτό που θα δείτε είναι σοκαριστικό.
Και όσο εξωφρενικό και αν σας φανεί, οι φωτογραφίες που θα δείτε δημοσιεύτηκαν το 1947 στις δύο μεγαλύτερες κυκλοφορίες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Τα κεφάλια 8 μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού εκτεθειμένα σε δημόσια θέα στην πλατεία του Δημαρχείου, στην πλευρά της Τσιρογιάννη. Αξιωματικοί και οπλίτες του κυβερνητικού στρατού ποζάρουν δίπλα στα τρόπαιά τους. Υπήρχαν και χειρότεροι. Αυτοί που έβαζαν τσιγάρα στα χείλη των νεκρών και αστειεύονταν. Κάπνισε, σύντροφε, γιατί δεν καπνίζεις? Δεν σου αρέσει το τσιγάρο, δεν είναι η μάρκα σου. Και αυτή η απίστευτη αθλειότητα δεν έγινε μόνο για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Δεν έγινε μόνο για να προσβληθεί η μνήμη των νεκρών. Έγινε γιατί ήθελαν να μάθουν ποιοι ήταν οι συγγενείς των θυμάτων. Ήθελαν να δουν τα άγρυπνα μάτια των χαφιέδων ποια γυναίκα, μάνα ή αδερφή, θα λυγίσει μπροστά σε αυτό το αποτρόπαιο θέαμα. Μπροστά στο κεφάλι πασαλημένο με αίμα και χώματα, να έχει υποστεί τη χλέβη αυτών των υπανθρώπων. Και αυτοί οι χαφιέδες παρακολουθούσαν τα πάντα. Ακόμη και την πιο παραμικρή αντίδραση. Τα μάτια που δάκρυζαν, τα χείλη που σφίγγονταν για να μην βγάλουν μια κραυγή, τα χέρια που συγκρατιούνταν για να μην χτυπήσουν το στήθος από την οδύνη. Αν νομίζετε ότι για τους οικείους αυτός ήταν ο χειρότερος θάνατος, κάνετε λάθος. Χειρότερος θάνατος ήταν αυτός που δεν μαθεύτηκε ποτέ. Πανάδες που το παιδί τους είχε πάει στο βουνό και είχαν χάσει τα ίχνη του, περίμεναν για χρόνια νέα του. Ρωτούσαν να μάθουν. Άκουσε κανείς τίποτα γι' αυτό? Τον είδε κανείς? Και περίμεναν κάποια στιγμή να έρθει ένα μήνυμα. Μήπως ζούσε, ρε αδερφέ, στις Λαϊκές Δημοκρατίες? Θα έστελνε ένα μήνυμα, ένα σημείωμα, ένα γράμμα. Και πέρασε όλη η ζωή τους και άσπρισαν τα μαλλιά τους, αλλά το γράμμα ποτέ δεν ήρθε. Και μετά συνεχίστηκαν οι φυλακές και οι εξορίες. Και τους φορτώσαν στο βαπόρι τους πατριώτες οι πατριδεμπόροι, που έγραφε ο Βάρναλης. Να περιγράψω τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, αδυνατό. Να φανταστώ πόση δύναμη έκρυβαν μέσα τους, ούτε και αυτό το χωράει ο νους μου. Θέλω μόνο να πω ότι αισθάνομαι πολύ τυχερός που κάποιους από αυτούς τους γνώρισα και συνομίλησα μαζί τους. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση σε αυτή τη φωτογραφία? Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα ξερονήσι, έχοντας υποστεί μια συντριπτική ήττα. Ζουν στο πετσί τους απίστευτα βασανιστήρια. Ο θάνατος τους παραμονεύει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και αυτοί χαμογελάνε. Γελάνε από τα βάθη της ψυχής τους. Τι είναι αυτό που τους δίνει τόση αισιοδοξία ώστε να μπορούν να γελούν? Ξέρουν ότι στο τέλος η νίκη θα είναι με τη δική τους πλευρά. Γιατί, όπως σε όλους τους πολέμους, έτσι και στον ταξικό πόλεμο, σημασία δεν έχουν οι ενδιάμεσες ήττες, αλλά η τελική νίκη που πρέπει να είναι νικηφόρα, όπως νικηφόρα ήταν και η μάχη του Κυλκής.
Ευχαριστώ πολύ.